επαγγελματίες ήταν οι δράστες που δήρυξαν το αυτόματο μηχάνημα ανάληψης πρωινές ώρες της Κυριακής στην Πανεπιστημίου Πόλη στην Καμωτινή. Θανατηφόρα τύχημα σημειώθηκε εχθές στις 6 παρά 25 στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καμωτινής Ξάνθης. Δόθηκε στους καπνοπαραγούς της περιοχής μας η προκαταβολή της ενίσχυσης παραγωγής τους. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποίησαν σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί της χώρας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. 50.000 ευρώ είναι σύμφωνα με πληροφορίες το χρηματικό ποσό που αφαίρεσαν οι δύο δράστες από το μηχάνημα ανάληψης της Εθνικής Τράπεζας στην Πανεπιστημίου Πόλη. Το συμβάν πραγματοποιήθηκε στις 5 τα ξημερώματα. €50.000 είναι σύμφωνα με πληροφορίες το χρηματικό ποσό το οποίο αφήρισαν οι δύο δράστες από το μηχάνημα ανάληψης χρημάτων της Εθνικής Τράπεζας στην Πανεπιστημίου Πόλη. Το συμβάν πραγματοποιήθηκε στις 5 ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισήλθαν από το παράθυρο, χρησιμοποίησαν οξυγονικόλυση και χμηρό αντικείμενο. Η έρευνα συνεχίζεται. Την ημέρα της Εθνικής Αντίστασης κατά των δυνάμεων του φασισμού, με κορυφαία στιγμή την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, τίμησαν σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση της Ροδόπης, μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Από τις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας τίμησαν σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση της Ροδόπης την εθνική αντίσταση κάτω των δυνάμεων του φασισμού, με κορυφαία στιγμή την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Μνήμης ιστορικής, σημαδιακής και πολύ ένδοξης, ίσως η ευδοξότερη στη νεότερη ιστορία μας. Ο ελληνικός λαός σε πλήρη εγρήγορση αντιστέκεται την εποχή του 1941-1944 και ανακόπτει τους κατακτητές στην εξάπλωση των φασιστικών ιδεών και είναι το διαχρονικό μήνυμα του Έλληνα ότι ο Έλληνας είναι ταυτοποιημένος σε όλη την ιστορική διαδρομή με τις διαχρονικές του αξίες που είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, η κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό αναδεικνύεται και σε αυτή τη στιγμή. Νομίζω μια πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς που έγραψαν εκείνη την εποπία. Στα ιστορικά γεγονότα αναφέρθηκε στη δήλωσή του ο πρόεδρος αντιστασιακών οργανώσεων Γεώργιος Σακάρης. Σεπτέμβριο του 1944 κατεβήκαμε 13 αντάρτες από τη Γρατινή, διότι ήμουνα και εγώ ένστολος τότε, παρότι ήμουνα 17 χρονών, ήμουνα ο πιο νέος αντάρτης. 14 Σεπτεμβρίου, 13 αντάρτες κατεβήκαμε και μας παρέδωσε ο Μπρίλικ, εδώ ο νομάρχης ας πούμε, την παράδοση της Κομωτινής. Και είχαμε τοποθετήσει έναν αντάρτη στο νοσοκομείο, ένα στο δρόμο του Κοσμίου, ένα στην Οδό Ξάνθης, έναν προς τα πάνω και 5 πήγαμε στην Ομαρχία και μας είχε παραδώσει ο νομάρχης τότε. Ζωντανή είναι η ευθύνη όλων μας, σχολίασε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ροδόπης, Χρύσα Μανολιά. Η Εθνική Αντίσταση συνεχίζει να στέλνει δυνατά τα μηνύματά της. Στιγμές δυνατής ψυχής, κυρίαρχο το χρέος
για μεγάλες αξίες και ιδανικά, για την ελευθερία, για τη δημοκρατία. Σήμερα υπάρχουν ακόμα ζωντανές μνήμες, γιατί ζούνε ακόμα αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, άνθρωποι που συμμετείχαν εκείνη την εποχή στο μεγάλο αυτό αγώνα. Αλλά είναι ζωντανή και η ευθύνη όλων μας για σεβασμό στον άνθρωπο, για κοινή προσπάθεια, για ειρήνη, αλληλεγγύη και ένα αύριο ποιοτικότερο για όλους μας. Χρόνια πολλά. Η 24ωρη απεργία πραγματοποίησαν σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί της χώρας με κύριο αίτημα την έλλειψη προσωπικού. Την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε το νέο σύστημα εφημεριών που έχει στόχο την εξάλληψη των ράντζων. Με απεργιακή κινητοποίηση υποδέχονται οι νοσοκομιακοί γιατροί της χώρας το νέο σύστημα εφημεριών στα δημόσια νοσοκομεία, η πιλωτική εφαρμογή του οποίου αρχίζει από σήμερα Δευτέρα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξάλληψη των ραντζών. Οι νοσοκομιακοί γιατροί πραγματοποιούν σήμερα 24ωρη πανελλαδική απεργία, υποστηρίζοντας πως το προσωπικό δεν επαρκεί. Ενώ οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής προχώρησαν σε 3ωρη στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με το νέο σύστημα θα εφημερεύουν 2 μεγάλα και 3 μικρότερα νοσοκομεία. Από τις 2.30 το μεσημέρι έως τις 8 το πρωί της επόμενης μέρας. Η ομάδα που θα εφημερεύει αυτές τις ώρες δεν θα κάνει εισαγωγές εκτάκτων ή τακτικών περιστατικών το πρωί της ίδιας μέρας. Ενώ την επόμενη μέρα της εφημερίας θα δέχεται περιστατικά μόνο αν διαθέτει κενές κλίνες. Εξαιτίας των όποιων αλλαγών στον τρόπο εφημερίας, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από το 166 σε ποια νοσοκομεία θα απευθύνονται. 320 προγράμματα ξενογλωσσών έχει υπό ενεργεία ο τομέας αυτός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τον υπεύθυνο σπουδών και έρευνας του Εθνικού Κέντρου Μιχάλη Χριστάκη. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων προωθεί την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Ο τομέας ξένων γλωσσών έχει υπό ενέργεια 320 προγράμματα ξένων γλωσσών σε όλη τη δημόσια διοίκηση στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο σπουδών και έρευνας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Μιχάλη Χριστάκη. Προωθεί πάρα πολύ και την εκπαίδευση στον τομέα των ξένων γλωσσών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο τομέας ξένων γλωσσών έχει υπό ενέργεια 320 προγράμματα ξένων γλωσσών σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, τόνισε πως καλύπτει δύο επίπεδα, αφενός τις διεθνείς επαφές της χώρας μας στα Βαλκάνια και αφετέρου τις επαφές με διάφορες εθελοντικές ομάδες. Το ένα επίπεδο έχει να κάνει με τις επαφές της διεθνής που έχουμε σαν χώρα δεσμεύσεις στα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τις επαφές με διάφορες εθελοντικές ομάδες οι οποίες ζουν και έχουν οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας. Δόθηκε στους καπνοπαραγωγούς της περιοχής μας η προκαταβολή της ενίσχυσης της παραγωγής τους μετά από προσπάθειες της Διοίκησης της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών Ροδόπης Εύρου, σύμφωνα με τον πρόεδρο Δαμιανού Μαρουφίδη. Δόθηκε στους καπνοπαραγωγούς της περιοχής Ροδόπης η προκαταβολή της ενίσχυσης της παραγωγής τους μετά από προσπάθειες της Διοίκησης της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών Ροδόπης Εύρου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δαμιανού Μαρουφίδη. Όπως τόνισε ο κύριος Μαρουφίδης, η προκαταβολή δίνεται κάθε χρόνο αυτό το διάστημα. Φέτος, λόγω της θρησκευτικής γιορτής των μουσουλμάνων, η Διοίκηση της Κοινοπραξίας φρόντισε να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε τα χρήματα να διατηθούν στους καπνοπαραγωγούς όσο το δυνατόν γρηγορότερα, με αποτέλεσμα να πληρωθούν από τις 1 Νοεμβρίου. Η παραγωγή μας, η οποία πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι του θρησκήμα, είχαν τη μεγάλη γιορτή του στο Μπαϊράμι. Στις 15 Νοεμβρίου φροντίσαμε, επισπεύσαμε τις διαδικασίες και γύρω στις 1 Νοεμβρίου με 10 μοιράστηκε η προκαταβολή της ενίσχυσης, η οποία ήταν το 70% της ενίσχυσης. Δεν υπήρξαν προβλήματα, πήραν οι άνθρωποι την προκαταβολή, έκαναν το βαϊράμι τους, είδαν τις άλλες ανάγκες τους και από εδώ και πέρα περιμένουμε
την τυποποίηση του προϊόντος, την εκτίμηση από τους μεταποιητές και την υλοποίηση των συμβολών, η οποία θα αρχίσει από τον Μάρτιο μήνα. Η υλοποίηση των συμβολών, που σημαίνει ότι υλοποιώντας το συμβόλαιο καμποπαγώσης εισπράττει και την εμπορική αξία και το υπόλοιπο της ΠΡΙΜ, αλλά και τη μεταβλητή ΠΡΙΜ. Η κοινοπραξία μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα οποία έρχονται, τις διαδικασίες δηλαδή, και πιστεύω ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Βέβαια, το θέμα των τιμών θα το δούμε την άνοιξη, όταν υλοποιούμε το συμβόλαιο. Εμείς θα είμαστε κοντά στον καπροπαραγωγό. Εν ώψη του εορτασμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες, το Κεκικαμέα πραγματοποίησε σήμερα γιορτούλα για τα παιδιά. Στη γιορτή παραβρέθηκαν παιδιά από το θεραπευτήριο Καβάλας και Κομωτινής, καθώς και παιδιά από το δεύτερο γυμνάσιο Κομωτινής, στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Γιορτούλα διοργάνωσε το Κεκικαμέα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που γιορτάζουν στις 3 Δεκεμβρίου. Στη γιορτή παραβρέθηκαν τα παιδιά από το θεραπευτήριο Κομωτινής και Καβάλας, καθώς και μαθητές από το δεύτερο γυμνάσιο στα πλαίσια κοινωνικοποίησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Κεκικαμέα, Παντελή Διαμαντόπουλο, ο οποίος μας ενημέρωσε και για το CD με το παραμυθάκι που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Έγινε στα πλαίσια μια σειρά εκδηλώσεων που θα γίνει για τον εορτασμό της 3 Δεκεμβρίου σαν της μέρας των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στα πλαίσια αυτού του εορτασμού θα ακολουθήσει και κάποια ομιλία την ερχόμενη Παρασκευή στην Νομαρχία, εδώ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Νομαρχίας του Ροδόπης, και ταυτόχρονα και θα γίνει και σειρά άλλων παρουσιάσεων σε σχολεία στα πλαίσια της ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία μας, της κοινωνικοποίησής τους δηλαδή. Έτσι σήμερα, με ευγενική χορηγία κάποιων συμπολιτών μας, μπορούν τα παιδιά αυτά να έρθουν εδώ πέρα, να συναντηθούν με ένα ακόμη ειδικό σχολείο από την περιφέρεια της Καβάλας και έτσι να περάσουν κάποιο ευχάριστο χρόνο, αλλά το κυριότερο απ' όλα να δείξουν στους γύρω μας ότι δεν είναι ούτε από δύο Πομπέι τράγοι, ούτε τα λάθη για τα οποία πρέπει να κρυβόμαστε, και το κυριότερο απ' όλα ότι θα πρέπει να τους συνηθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στην ιδέα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ισότιμοι άνθρωποι με εμάς, ζουν ανάμεσά μας και πολλές φορές έχουν και πολύ περισσότερες δεξιότητες από ό,τι έχουμε εμείς ή κατά άλλα φυσιολογικοί άνθρωποι. Θα ακολουθήσουν, όπως σας είπα, και άλλες πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από το Κεκικαμέα, η οποία θα πρέπει να προβλεφθεί και περαιτέρω. Έχουν ετοιμάσει ένα υπέροχο παραμύθι με θέμα το κουτσό αρκουδάκι, ένα δηλαδή μειονεκτικό, ας το πούμε, άτομο μέσα στην κοινωνία, την υπόλοιπη, το οποίο το παρουσιάσουν στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία στον Ομό Ροδόπης, και επίσης με διάφορες χορηγίες, τις οποίες και θα αναφέρουμε διεξοδικά και θα δώσουμε και στον τύπο. Αυτό έγινε και ηχογραφήθηκε σε CD, προσθέθηκαν μουσικές και έγινε μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η θεατρική παράσταση σύγχρονου χορού από την πειραματική ομάδα χορού του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κομωτινής, αφού η δουλειά που παρουσίασαν στο κοινό είναι μόνο 3 μήνες. Πραγματοποιήθηκε η θεατρική παράσταση σύγχρονου χορού από την πειραματική ομάδα χορού του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κομωτινής. Σύμφωνα με την υπεύθυνη της ομάδας, Μαρία Μαγαλιού, η δουλειά αυτή των 11 παιδιών είναι μόνο 3 μήνες. Παράσταση θεατρική μεν, αλλά είναι παράσταση σύγχρονου χορού. Δηλαδή προσπαθήσαμε να κάνουμε μια παράσταση σύγχρονου χορού. Αυτό είναι όλο. Δεν έχουμε καταφέρει εντελώς και ακριβώς και όλα τα συναφή, αλλά προσπαθούμε. Οι δύο τελευταίες χορογραφίες είναι χοροθεατρικές, το δείτε και στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες είναι χορογραφίες επίδειξης περισσότερο. Βέβαια, σαν παράσταση υπάρχει μια κλίμακα. Ξεκινάμε από τη χαμηλή βάση και προχωράμε μέχρι και την υψηλότερη και προσπαθούμε. Η δεύτερη παράσταση θα είναι εντελώς χοροθεατρική. Αυτή είναι μια αρχή. Εμείς είμαστε, κάνουμε περίπου στο τρίμηνο, κάνουμε πρόβες. Και βγάζουμε μια πρώτη παράσταση με τρίμηνη δουλειά. Δύο κούκλες ξαφνικά παίρνουν πνοή και ζωντανεύουν.
Όμως πολλοί στόμα ξεχνούν τη φύση τους και προσπαθούν να μοιάσουν στον άνθρωπο. Μάταια, γιατί το πρωί δεν αργεί να φανεί και το όνειρο δίνει τη θέση του στην πραγματικότητα. Μετά δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του Χριστίνα Πανταζή ενώθηκε χθες το απόγευμα ο νομαρχιακός σύμβουλος Νίκος Κουρκούτας. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομωτινής. Σε λίγο. Αποτελεί από μόνος του ένα πολιτικό γεγονός. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για το γάμο του νομαρχιακού συμβούλου Νίκο Κουρκούτα, ο οποίος ενώθηκε χθες με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του Χριστίνα Πανταζή. Να ζήσουν ευτυχισμένοι, αγαπημένο είναι το ζευγάρι. Να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι αυτή η ώρα. Να έχουν καλά στερνά που λένε και καλούς οπουγών. Πάρα πολύ καλό παιδί. Μέσα καταξιωμένος μέσα στην κοινωνία της πόλης, μια και είναι και νομαρχιακός σύμβολος και επιστήμον τουλάχιστον εκτελώσει σωματικής αγωγής. Από εκεί πέρα έχει όλα τα χέρια για να σταδιοδρομήσει σαν ένας καλός πολίτης, καλός σύζυγος, καλός οικογενειάρχης. Ευτυχισμένοι, όλα καλά στη ζωή τους να είναι. Γερά να είναι, ευτυχισμένοι και γρήγορα με ένα γιο. Εμείς δεν το πιστεύουμε ότι παντρεύει τον Νίκο. Αυτό ακριβώς. Μας φαίνεται παράξενο ότι είμαστε στο γάμο του. Το περιμέναμε αρκετά χρόνια. Ευτυχισμένοι να είναι. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κομωτινή, παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των φίλων.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας μέσα από την τηλεόραση του Art Channel. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.